ρωτήσαμε την ίδια, απέφυγε να μας απαντήσει. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι. Μετά την Ευαγγελία Αραβανή και τον Ηλία Βρετό, που είναι αλλά δεν είναι, η Αραβανή τη θα χτύπησε κι άλλο ζευγάρι. Δημοσιεύματα. Ναι. Σε θέλουν ζευγάρι με τον Πέτρο Λαγούτη. Ναι, ναι, το δεύτερο. Πάμε σκι αυτού. Πάμε τρούφα. Γεια, γεια, γεια. Σίλβια Δελικούρα έχει ταλέντο στις μιμήσεις. Πέτρος Λαγούτης έχει ταλέντο στη μαγειρική. Τι είναι το μπεμμαρί? Βάζουμε ένα σκεύος, το υλικό που θέλουμε μέσα σε ένα σκεύος και το σκεύος αυτό μπαίνει μέσα σε κάτι άλλο που είναι ήδη ζεστό, σε ζεστό νερό, ας πούμε, σε ένα άλλο σκεύος. Το είπα λίγο μπερδεμένα. Είναι σαν να εξηγήσει τι είναι το δεν καταλαβαίνουμε καν. Οι δύο ηθοποιοί ένωσαν τα ταλέντα τους και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ρία Νιούς, το ζευγάρι ζει ήδη ένα φλαμπέ έρωτα. Σαν αυτά που μαθαίνει ο Λαγούτης στον Dr. Cook. Τόσο αργά και βασανιστικά. Πάμε ρε, λοιπόν είσαι λίγο. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Κολονάκι σε αφιέρωμα για τον Δημήτρη Χόρμ. Για να μην τα ματιάζουν τα παιδιά όμως, το κρατάνε μυστικό όπως η Ευαγγελία και ο Ηλίας. Ναι, ναι, το δεύτερο. Πάμε σκι αυτού! Πάμε τρούφα! Γεια, γεια, γεια! Ποιος ξέρει την αλήθεια για αυτή τη σχέση, ποιος μπορεί να πει χαρτί και καλαμάρι τι συμβαίνει. Η τρούφα. Εκτός αν θες συλλήπη, όπως τη διαφήμιση, να φέρουμε ανιχνευτή ψεύδους. Για την αυθεντικότητα αυτής της κατάθεσης υπάρχει αυτός εδώ ανιχνευτής ψεύδους. Πείτε ένα προφανές ψέμα. Σε θέλουν ζευγάρι με τον Πέτρο Λαγούτη. Ναι, ναι, το δεύτερο. Πού βρισκόσασταν στις 9 το βράδυ? Μάζευα την τραπεζαρία. Γιατί έκανε προπόνηση ο Πέτρος να φτιάξει ο γκρατέν πατάτας με φουαγκρά πάπιας? Καλά, οκ, okay, μιλούσα στο κινητό. Στις 10? Μιλούσα. Στις 11? Μιλούσα. Με τον Πέτρο? Άρα έρωτας, δεν πειράζει, εσείς να είστε καλά. Απλά την επόμενη φορά θα ανακρίνω την τρούφα. Ξέρει πολλά.